Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο με το Total War Troy Saga. Στη σημερινή εισαγωγή δεν θα αφηγηθώ μερικούς στίχους από την Ιλιάδα, αλλά θα προσθέσω μερικές πληροφορίες για την ίδια. Η κυρία Ιλιάδα λοιπόν συντέθηκε τον 8ο αιώνα και αναφέρεται σε αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, της Μυκηναϊκής, στο τέλος της οποίας έγινε ο Τροϊκός Πόλεμος, περί τον 12ο αιώνα. Επειδή λοιπόν ο Όμηρος αναπαριστά μια εποχή πολύ πιο μακρινή από την δική του και αγνοεί πολλές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της, απεικονίζει μέσα στο έργο του έναν κόσμο που του είναι τρόπον τεινά πιο πρόσφατος, πιο οικείος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι συνθήκες, οι αντιλήψεις, οι θεσμοί και τα υλικά που χρησιμοποιούν οι ηλιαδικοί ήρωες ήταν γνωστά στην εποχή του ποιητή, αλλά όχι και στον μυκηναϊκό άνθρωπο. Από την άλλη, δεν είναι λίγες και οι φορές που ο Όμηρος προσθέτει σε αυτά και στοιχεία εντελώς φανταστικά και εξωπραγματικά. Και έτσι είναι φανερό λοιπόν ότι η ηλιαδική πραγματικότητα είναι μια πλαστή πραγματικότητα και αποτελεί σύνθεση στοιχείων που επισόρευσαν οι αιώνες στο πεδίο της ιστορίας και στοιχείων φανταστικών, τα οποία οφείλονται στην δημιουργική φαντασία του ποιητή. Γι' αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Ιλιάδα ως ιστορική πηγή για τον αιώνα στον οποίο αναφέρεται. Αντίθετα, λόγω των πολλών αναχρονισμών δίνει περισσότερες πληροφορίες για την εποχή κατά την οποία συντέθηκε. Για να δούμε πού ήμασταν την τελευταία φορά. Για πάμε στα του παιχνιδιού. Την τελευταία φορά παίξαμε μπουνίδια με τους Δαρδανέους. Είχαμε κάποιες επαναστάσεις στην Ηλία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, νομίζω ότι τα έχουμε κάνει όλα. Να δω κάπου μήπως μπορούμε να χτίσουμε, έχω κάποια χρήματα, μήπως μπορούμε να χτίσουμε κάποιο φρούριο πουθενά. Και αυτό είναι κάπου εδώ να φτιάξουμε κάτι. Άμβρακος ίσως, Αστακός, Πάλερος. Ας φτιάξουμε στην Άμβρακο. Και πάμε. Και να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ο Πάρης της Τρίας μας επιτίθεται. Θα την κάνουμε τη μάχη. Ας ξεκινήσει η μάχη, να μην χρονοτριβούμε. Έχω πράξει τις εισόδους που θεωρούσα ότι είναι κομβικές. Στην αρχή το παιχνίδι μου τους έβγαλε κάπου εδώ μπροστά όλους, αλλά θεώρησα ότι θα ήταν καλύτερα να μαζευτούμε λιγάκι πιο πίσω. Έρχονται τα παιδιά. Για να δούμε. Πάμε πιο μπροστά. Πάμε. Έλα να εμπλακούμε. Έλα πάμε. Έλα εδώ. Τι κάνεις εδώ ρε φίλε, πάμε. Πάμε επίθεση τώρα, πάμε εδώ. Έλα όλα τα παιδιά εδώ, πάμε. Πάμε να αντιμετωπίσουμε τους Λίγκερς. Για πάμε να αντιμετωπίσουμε λιγάκι τους Λίγκερς, πάμε εδώ. Ό,τι έριξαν τώρα. Πάμε. Εσύ πάμε εδώ.
πάρει, ας πρόσεχες πάρει. Ας πρόσεχες πάρει. Ας πρόσεχες. Your warriors are losing heart. Εσύ έλα εδώ, πάμε εδώ. Πάμε εδώ σε αυτόν. Πάμε. Εσύ μπορείς να έρθεις, αλλά χτύπα και εσύ εδώ, πάμε. Έλα, κυνηγάμε τώρα, κυνηγάμε. Πάμε και σε εδώ. Πάρει... Πάρει φιλαράκι, λυπάμαι. Εδώ θα παραδώσεις το πνεύμα σου. Τεράστιες απώλειες. Τεράστιες απώλειες για τον Πάρει. Αν τι να σου κάνω, ήρθες εδώ να μας το παίξεις ωραίος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. My reputation grows. Ναι. Θα ήθελα ή δεν θα... Θα ήθελα, έλα. 40 για 60, εντάξει, καλά είναι. Για να κρατάμε και κάποια επαφή. Σκέφτομαι ότι ίσως θα ήταν καλή ιδέα να φτιάξω άλλον ένα στρατό. Γίνουν αυτοί οι μαγνέτες. Βρισκόνται εδώ, οκ. Είναι πάνω από τον Αχιλλέα. Σκέφτομαι ότι θα ήταν καλή ιδέα να φτιάξουμε ακόμα ένα στρατό. Αυτό σκέφτομαι. Θα μπούμε λιγάκι μέσα νομίζω, όσον αφορά το φαγητό. Αλλά σκεφτόμουν να έρθω προς τα δω, να πάρω αυτές εδώ τις περιοχές, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω. Τους βλέπω σαν απειλή. Και δυστυχώς ο Αχιλλέας δεν κάνει καλές δουλειές, δεν έχει έρθει μέχρι κάτω. Δεν ρωτήσω καλό που κάνει εδώ πάνω. Ναι. Έλα να αποτελειώσουμε αυτούς. Δυστυχώς έπρεπε να την παίξω τη μάχη, γιατί βλέπω ότι έχασα έναν αρκετά καλό πολεμιστή. Δυστυχώς πρέπει να παίζουμε και τις πιο ασήμαντες μάχες. Μάλιστα. Έλα εδώ. Εσύ μπορείς να έρθεις κάπου εδώ. Ωραία, και να φτιάξουμε ακόμα μερικές μονάδες, ας δώσω άλλες τρεις. Πολύ ωραία. Θα φτιάξουμε και ακόμη μία μονάδα. Έτσι λέω. Θα το δώσω πιο μικρές μονάδες. Λιγάκι πιο, ας πούμε, να θέλουν λιγότερα χρήματα για keep, αλλά πάνω κάτω τα ίδια θέλουν. 10 μονάδες φαγητού έχουν διαφορά, απλά χρειάζεται περισσότερο μπρούτζο και περισσότερο φαγητό να δημιουργηθούν αυτοί. Οπότε ναι, πάμε να σου δώσω και αυτούς. Για πάμε. Χρειαζόμαστε φαγητό όμως. Χρειαζόμαστε φαγητό απεγνωσμένα,
Αλλά πρώτα θέλω να δω αν έχουμε κάποια πόλη για αναβάθμιση. Πρώτα. Για να δώσουμε φαγητό εδώ. Μιας και έχουμε κάποια χρήματα. Ωραία, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Σχετικά, μέχρι πότε θα είναι εξαιρετικά, δεν ξέρω. Για πάμε λίγο πιο πάνω. Να δούμε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Για άλλα μια διολιοφθορά, φέιλε. Γιατί, πες μου, γιατί. Μάλιστα. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ίσως δεν θα έπρεπε να έχω στο γρήγορο αυτό εδώ. Για να βλέπω τι κινήσεις κάνουν. Γιατί έχουμε γεμίσει πάρα πολλούς εχθρούς. Και δεν βολεύει. Αλλά θα παίρνει πάρα πολύ ώρα και θα πρέπει να το κόβω. Τι λέει? Ειρήνη για να του δώσω χρυσάφι και μπρούτζο. Τι λες ρε φίλε? Ωραία. Το φαγητό πέφτει. I've got what it takes. Understood. Το φαγητό δυστυχώς πέφτει. Θα αρχίσει να πέφτει κι άλλο. Σε κάθε γύρο θα είμαστε πάνω από ένα χιλιάρικο. Εκτός αν πάμε εδώ μια στιγμούλα και πάρουμε την κηδονία. Για έλα εδώ. Για έλα. Epic deeds. Ωραία, πάμε εδώ. Questionable, but effective. Even the greatest army has weaknesses. Καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Έλα εδώ, πάμε. We will claim victory. Θα κηρύξουμε τον πόλεμο. Δεν θέλουμε συμμάχους. Bring them down. Μάλιστα. Ναι, θα την κάνουμε τη μάχη και αυτή, πάμε. Λοιπόν, από εδώ θα βγουν οι εχθροί μας. Κοιτάξτε πως τους έχω κλείσει. Και πάμε να δούμε. Ελπίζω να μην προλάβουν να έρθουν αυτοί εδώ πίσω. Θα δούμε. Για πάμε. Ελπίζω να πάθουν μεγάλο damage. Για να δούμε. Θα στείλω τον ήρωά μας εδώ κάτω. Πάμε. Εσείς ελάτε πιο μπροστά, ελάτε εδώ. Πάμε. Για πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Για πάμε εδώ, πάμε εδώ. Your hero is under attack. Εντάξει, άντε γεια. Άντε γεια. Εδώ εσείς. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ και πάμε και εδώ. Δεν πρόλαβα να πούνε οι καημένοι ούτε το όνομά τους. Εδώ κοιτάξτε. Πάμε. Πάμε εδώ. Εδώ και εδώ. Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα, ρε παιδιά, γιατί σας ξέχασα σας εδώ πέρα. Εσείς το καλό κάνετε εκεί πέρα. Γιατί σας ξέχασα εκεί πέρα, πείτε μου. Έγινε κάτι και τρόμαξαν και δεν τους πήρα χαμπάρι. Πάμε εδώ. Victory.
Χάσαμε 137, του σκοτώσαμε κάπου στους 1000. Ναι, ωραία. Θα πάρουμε και την αναπλήρωση που τη χρειαζόμαστε. Και νομίζω πως είναι η ώρα να μπούμε μέσα. Glory awaits us. Show me blood. Θα πάρουμε και την επαρχία που έχει φάρμα. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε και μία... έχουμε να δώσουμε skills, έτσι, και πάμε. Αχα, οκ. Okay. Θα κάνουμε μία δολιοφθορά, όχι εδώ. Εδώ τι του έχω δώσει, τι έχει απομείνει, τίποτα βασικά. Εδώ θα μπορούσαμε να έρθουμε να στήσουμε μια μικρή ενέδρα, γιατί τον βλέπω να κάνει rise και να σκύει πάνω. Και πάμε εδώ. Ωραία, εδώ. Εδώ θα στήσουμε μια μικρούλα ενέδρα. Για πάμε. Θα δώσουμε και κάποια skills εδώ στον ήρωά μας. Θα πάρουμε για αυτό που είναι για 10% treasuries looted after battle. Και τι άλλο θα θέλω να κάνω, τι άλλο, για άλλο εδώ. Για πάμε να του κάνουμε μια δολιοφθορά, μπορούμε τώρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε τώρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε τώρα. Ωραία. Ωραία, 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 ωραία. Εδώ δεν θέλω να γίνει καμία στραβή, εδώ παιδιά δεν θα ήθελα να γίνει κάποια στραβή, δεν θα ήθελα καθόλου να γίνει κάποια στραβή εδώ. Οδυσσέα, τι θα ήθελες να μπεις σε πόλεμο με τους... Οδυσσέα λέω, Αχιλέα. Join war against... εγώ θα μπω σε πόλεμο με αυτούς. Ωραία. Ή μάλλον να μπω σε πόλεμο με αυτούς. Και εσύ να μπει σε πόλεμο με αυτούς. Θες. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε δουλέψει. Και θέλει και χρυσάφι ο Αχιλλέας. Όχι ρε Αχιλλέα, όχι. Μην ξηγέσαι σκουλικιάρικα. Μην ξηγέσαι σκουλικιάρικα. Για πάμε, πάμε στον επόμενο γύρο. Να δούμε τι μας ξημερώνει και ο επόμενος γύρος. Και ξεκινάμε να αντιμετωπίσουμε το θράσος τους που ήθελαν να τα βάλουν με αυτόν τον τεράστιο στρατό. Δεν καταλαβαίνω με ποια λογική. Θα το ανακαλύψουμε σε λίγο. Θα το ανακαλύψουμε σε λίγο αυτό. Εντάξει, είναι απίστευτα όμως όπως παίρνουν τα βέλη. Για πάμε. Ήδη άρχισαν οι πρώτες υποχωρήσεις. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Βασικά, έλα εδώ. Πάμε. 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 Victory
is close enough to taste. Strike hard! Sword! Ready to serve! Sword! Massacre them! Advance, men! Slingers, ready! Έλα εις λίγιος εδώ, έλα εις λίγιος εδώ, γρήγορα. One of your units has no more ammunition. Και victory. Γρήγορη και εύκολη μάχη. Είχαμε κάποιες απώλειες, είχαμε αρκετά απώλειες. Σε σχέση με 700 αυτού είχαμε 1:7. Πάμε για αναπλήρωση. Θα στήσω ακόμη μια ωραία ενέδρα εδώ. Γιατί κάποιον ήταν πηγαίνει πάνω. Δεν κατάλαβα ποιος ήταν, δεν το πρόλαβα. Όχι. Πάρα πολύ δυνατή. I've got what it takes. Ambush positions. Might work. Requires a strong constitution. I remove obstacles. Shining Odysseus. Let's set Corinth. Έχουμε να δώσουμε και κάποια skills στον Οδυσσέα. Ω, αυτός εδώ. I'm afraid I can't. Αυτός εδώ για πού το βάλε. Πιστεύω τον έχουμε όμως. Αν προλάβουν και αν προλάβει και γίνει. Α, όχι, έχει γίνει εδώ. Ναι. Νομίζω τους έχουμε. Νομίζω τους έχουμε εύκολα. Κάνουμε εδώ κάποια διόδια ψωρά. Το στράτευμα, το αντίπαλο. Ταξιτές, ωραία. Ας πάρω τον Οδυσσέα και να τον πάω από εδώ. Για να δούμε. Για πάμε. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Προβλέπεται να γίνει ένας χαμός βασικά. Για πάμε επόμενος γύρος. Δυστυχώς προβλέπεται ένας χαμούλης. Μακάρι να διαψευθώ. Όχι. Παιδιά μου κάνει πολιορκία η τρία θα βοηθήσει. Κανείς δεν θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Αν είμαστε σύμμαχοι να μου το πείτε τώρα. Αλλιώς θα ξέρω τι να κάνω. Μάλιστα. Θα... παλέψω, μήπως κάνω όσο πιο πολύ ζημιά μπορώ, δεν ξέρω αν θα το δείτε, μήπως είναι βαρετό, αλλά εγώ θα την κάνω τη μάχη. Και ξεκινάμε τη μάχη, έχω βάλει δύο μονάδες εδώ, έναν Heavy Sword Skirmishers από εδώ και έναν Javelin. Θα δούμε προς τα που θα πάνε. Τις περισσότερες τις έχω βάλει από εδώ. Okay, θα χάσουμε, αλλά... θα χάσουμε με ψηλά το κεφάλι. Αυτό ελπίζω. Θα χάσουμε με ψηλά το κεφάλι.
Για να δούμε και εδώ τι γίνεται. Το ίδιο και εδώ γίνεται, ένας χαμός. Θέλω να τους κάνω όσο πιο μεγάλο damage γίνεται, οπότε αν πάνε σε άλλη πόλη να τους καταστρέψω εκεί. Losing ground. In our sights. Doing it now. Πάμε θα εμπλακείς. Your hero is under attack. Your warriors have been routed. Your warriors are losing heart. Και δυστυχώς κάπου εδώ τελειώσαμε. Χάσαμε το αγρίνιο. Ναι, θα δεχτούμε για να πάρουμε τα ξύλα. Χρειαζόμαστε πρώτες ύλες, ειδικά τώρα. Μάλιστα. Θα πάρουμε τον στρατό αυτόν και θα τον βάλουμε στην Ιθάκη. Να είμαστε πιο κοντά στην Εκολοκαρδανία. Θα δώσουμε 1, 2, 3. Θα δώσουμε άλλους 3 javelins. Και επίσης τα υπόλοιπα θα γίνουν αυτοί. Σε 3 γύρους θα μπούμε στην Εκολοκαρδανία. Εδώ βλέπω ένα φιλαράκι ετοιμάζεται να κάνει ζημιές. Θα δούμε κατά πόσο θα επιτύχει τα σχέδιά του. Εδώ έχουμε εισβολής ακόμη. Ετοιμάζονται μάλλον για τα Μέγαρα. Θα μείνουμε σε στάση άμπους. Μήπως καταφέρουμε και που κάνουμε κάποια ζημιά. Να δούμε λιγάκι που μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις πόλεις. Χρειαζόμαστε φαγητό. Είμαστε 1500 στο φαγητό. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό για μας. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλό αυτό για μας. Εδώ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε, αλλά όχι ακόμη. Στην Κειδονία θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πύργο. Μάλιστα. Εδώ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε φαγητό. Και εδώ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε φαγητό. Εδώ πάμε. Μπορούμε. Μπορούμε. Και εδώ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε φαγητό. Θα ανεβάσουμε και την πόλη. Αν κοιτάζετε κάποιες περιοχές που δεν φτιάχνω, είναι επειδή στην παρούσα φάση δεν τις θεωρώ ασφαλείς, οπότε δεν θα ήθελα να πετάξουμε τις πρώτες ύλες έτσι και να μας τις καταστρέψουν, οπότε λέω άστο για αργότερα. Οκ, θα περιμένουμε εδώ λιγάκι.
Για να δω λίγα την διπλωματία. I'm sure we can reach an agreement. I am happy to negotiate. Let's hear some of this. Ωραία, λοιπόν, Αχιλέα. Θα μπω σε πόλεμο με τους αυτούς και με τους δύο και θα μπει σε πόλεμο με τους με την Αρίκος. Θες, επιτέλους θες. Δώσ' μας και λίγο φαγητό. Πόσο αντέχεις. Ωραία. Πολύ ωραία. I look forward to hearing you out. Δεν θες. Δεν καταλαβαίνω γιατί τους έχω συμμάχους. Γιατί υπάρχει αψηλός να τους έχω συμμάχους. Δεν υπάρχει ένας λόγος να τους έχω συμμάχους. Αν συμπεριφέρονται έτσι. Ωραία. Για να δούμε λιγάκι στην Κρήτη. Εδώ είναι η Κρήτη. Εδώ είναι η λεβεντογέρα Κρήτη μας. Θα κάνουμε μια δύο διαφορά, μπορούμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε. Να περιμένω για να δω τι φρουρά έχει η Κιδονία μέσα. 17. Ωραία. Θα επιτεθούμε. Θα τη θέσουμε υπό πολιορκία. Make them pay. Get at them. Και θα δούμε πως θα πάει. Αυτός εδώ κατά πάσα πιθανότητα θα επιτεθεί στην Κιδονία. Ελπίζω να τους έχουμε. Για να μην μπούμε σε μπελάντες. Να γυρίζουμε πίσω και να χάνουμε χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε σε πολιορκία, Δεν νομίζω να τους έχουμε. Δεν τους έχουμε σε καμία περίπτωση. Θα περιμένουμε. Θα ζητήσουμε από τους συμμάχους βασικά μια μικρή βοήθεια. Θα μπορούσαν. Δεν πάμε. Θα ζητήσουμε και από την Πύλο. Η Πύλο θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Δεν πάμε. Of course we can speak. Εμείς δεν είμαστε... Τι είμαστε. Είμαστε στρατιωτικοί σύμμαχοι, έτσι. Αλλά γιατί δεν έχει να θέσουμε σε πόλεμο, να βάλουμε στόχο. Γιατί. Πες μου, γιατί. Τέλος πάντων, θα το σταματήσουμε εδώ το επεισόδιο, παιδιά. Θα βάλω εδώ που θα γίνει πιο γρήγορα γιατί χρειαζόμαστε άμυνα. Ωραία. Θα σταματήσουμε εδώ το επεισόδιο. Δυστυχώς προμηνύονται πολύ επεισοδιακά επεισόδια από εδώ και πέρα. Προβλέπω ότι θα χάσουμε αρκετές πόλεις. Το βλέπω να έρχεται δηλαδή. Το βλέπω να έρχεται και με ανησυχεί αρκετά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το campaign. Πολύ φοβάμαι ότι θα το χάσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι θα το χάσουμε. Αλλά δεν ξέρω. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Σταματάμε εδώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Θα πούμε ένα γεια σας.